Σας καλωσορίζω στη σημερινή δεύτερη ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Νέα. Μετά το μικρό πρόβλημα που αποκαταστάθηκε, καλησπέρα και πάλι. Είμαι και ανημέας, θα προσπαθήσω να συντονίσω τη σημερινή συζήτηση που έχει θέμα η άμεση δημοκρατία, απάντηση του κινήματος στην κρίση, το κίνημα της Πλατείας Συντάγματος αυτές τις μέρες πληρώνει 2 μήνες ζωής, μετρώντας από τις 25 Μάη. Είναι ένα κίνημα πρωτόγνωρο για το τι έχει καταφέρει σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κατάφερε να συνενώσει και να συντονίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν περιμένανε την απόφαση της κομματικής συνδικαλιστικής γραφοκρατίας αλλά αποφάσισαν να κατέβουν μόνοι τους για να παλέψουν ενάντια σε αυτά που γίνονται για μας χωρίς εμάς. Αυτό είναι το ένα. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κίνημα αντικατέστησε την εξατομικοποίηση της απελπισίας με την ελπίδα της συλλογικότητας και της κοινής δράσης. Και ένα άλλο ζήτημα καθόλου αμεληταίο είναι ότι έθεσε το θέμα στην ατζέντα της άμεσης δημοκρατίας, τόσο σαν μορφή δράσης και οργάνωση του κινήματος, όσο και σαν όραμα για μια μελλοντική δίκαιη κοινωνία. Φυσικά, όταν μιλάμε για άμεση δημοκρατία, το ζήτημα δεν είναι δεδομένο και λυμένο. Όλοι αναφερόμαστε σε αυτό, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το κίνημα. Τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, είναι τεράστια. Θα μπορούσα να αναφέρω επιγραμματικά ένα ερώτημα, είναι η ιστορική καταβολή αυτού του ζητήματος, πώς έχει τεθεί ιστορικά, πώς έχει παλευτεί τα προηγούμενα χρόνια και στους προηγούμενους αιώνες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο είναι κατά πόσο. Ελπίζω να μου καλυσταθεί το πρόβλημα. Ένα άλλο ζήτημα που επίσης υπάρχει είναι κατά πόσο είναι συμβατή η άμεση δημοκρατία σε μια ταξική κοινωνία. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Και τα ερωτήματα συνεχίζονται. Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το κίνημα με το σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κατά πόσο έχει νόημα να υπερασπιστούμε απέναντι σε κάποια φασιστική επιβολή, απειλή εκτροπής κλπ. Νομίζω ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πρόχειρα ανέφερα και πιστεύω ότι θα πιαστούν στη διάρκεια της κουβέντας και από τους ομιλητές αλλά και από όσους θέλουν να συμμετάσχουν με ερωτήσεις ή με τοποθετήσεις στη διάρκεια της κουβέντας. Για να μην σωτερίζομαι άλλο το χρόνο όμως, να παρουσιάσω τους ομιλητές που είναι σήμερα ο Μανώλης Γλέζος, ο αγωνιστής της Δημοκρατίας. Και ο Στάθης Κουβελάκης, καθηγητής στο King's College του Λονδίνου και συγγραφέας. Να πω δύο λόγια για τη διαδικασία. Ότι θα προηγηθούν 2 περίπου 20 λεπτές τοποθετήσεις από τους συζητητές. Στη συνέχεια θα ανοιχτεί ελεύθερα στο να συμμετάσχει όποιος θέλει στη συζήτηση με ερώτηση ή τοποθέτηση. Και όλα αυτά θα απαντηθούν στο τέλος με 2 κλεισίματα από τους συζητητές. Παρ' όλα αυτά, πριν δώσω το λόγο, έχει τεθεί ένα ζήτημα από κάποιους που συμμετέχουν στην σημερινή συγκέντρωση και έχει να κάνει με την υπόθεση των πολεμικών αποζημιώσεων. Η πρόταση είναι να παρευληθεί αυτό το ζήτημα σύντομα σαν ξεχωριστό θέμα το οποίο θα ανοιχτεί για ένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, και θα μπορεί να γίνει μια τοποθέτηση από τον Μανώλη τον Γλέζο. Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό από τους παρευρισκόμενους. Οπότε δίνω το λόγο στον Μανώλη Γλέζο. Ευχαριστώ.
αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί ομοειδιάτες του τεράστιου προβλήματος της άμεσης δημοκρατίας, να αποφασίσει να προηγηθεί αυτό το θέμα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το πρόβλημα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μερικοί δεν το γνωρίζουν ή κάνουν σύνθεση και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ορολογία καταρχήν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ορολογία. Είναι οφειλές της Γερμανίας προς το δημόσιο και οφειλές της Γερμανίας προς τους πολίτες. Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Όταν λέμε οφειλές προς το δημόσιο, είναι τρεις κατηγορίες. Πρώτον είναι η αρχαιολογική θησαυρή που μας ληστέψανε εδώ από τον τόπο μας και δεν μας τους έχουν επιστρέψει. Είναι δεύτερον το αναγκαστικό λεγόμενο δάνειο, όπως είναι γνωστό σε όλη τη στην ιστορία Ελλάδα από το 1824 έως σήμερα, δανείζεται για πρώτη φορά, δάνεισε, έγινε δανειστής, μπορεί να το φανταστείτε, στη χειρότερη περίοδο της ζωής της, τότε που εδώ στην Αττική μονάχα οι θάνατοι ήταν 400 την ημέρα και μας υποχρέωσαν οι Γερμανοί να δανείσουμε, και με το δάνειο αυτό μάζεψαν ό,τι βιώσιμο υπήρχε στη χώρα και το πήγαν στη Γερμανία για να ζήσει ο γερμανικός λαός. Αυτό είναι το λεγόμενο αναγκαστικό δάνειο. Και η τρίτη οφειλή προς το δημόσιο είναι για την καταστροφή που κάνανε στην οικονομία της χώρας, όχι εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, για να μην γίνεται εισήχυση, αλλά τι, μόλις μπήκε και κατέλαβε τη χώρα η στρατιά του Φονγκίστ, αμέσως τη συνόδευε μια οικονομική επιτροπή η οποία απεφάσισε τα παρακάτω. Πρώτον, το 51% των δέκων, δηλαδή των δημόσιων επιχειρήσεων και όλων των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, περνάει στα χέρια των Γερμανών. Το καταλάβατε αυτό, δεν είναι εξαιτία δηλαδή πολεμικών συγκρούσεων, είναι για το ότι άρπαξαν το πλούτο της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Ένα. Δεύτερο, είναι γνωστό διεθνώς ότι όταν ένα κράτος καταλάβει ένα άλλο κράτος, το κράτος που έχει καταληφθεί, ο λαός του υποχρεούται να διατρέφει το στρατό κατοχής. Προσθέθηκε όμως ύστερα από μεγάλη προσπάθεια για να, και από τα δικαιώματα